Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στον FM1, στους 101 Μεγάκυκλους. Πρωινή ενημέρωση, η καθημερινή ραδιοεφημερίδα την οποία ακούω. Το υποφαινόμενο είναι ο Βαγγέλης Μαραγκός. Πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τώρα τον ιδιοκτήτη του Σύρος Press GR, του Κυκλαδίτικου Πρακτορείου Ειδήσεων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολύ καλό μου φίλο, τον Ανάργυρο τον Δεναξά. Ανάργυρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Βάγκερ, τι κάνουμε? Μια χαρά λέμε ότι είμαστε και περιμέναμε σένα να μας φέρεις φρέσκες ειδήσεις από το Σύρος Press GR. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, έτσι? Έχουμε αρκετά. Έχουμε και ένα αποκλειστικό, όπως κάθε φορά, δηλαδή κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται το Σύρος Press να μην έχει ένα αποκλειστικό. Έχεις καλομάθει τους αναγνώστες σου στα αποκλειστικά θέματα. Έτσι πρέπει να έχουμε τους αναγνώστες μας στα όπα-όπα. Έτσι. Να τους δίνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Λοιπόν, πρώτα να αρχίσουμε με κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις μετακινήσεις. Γιατί πολλοί ρωτάνε πώς θα ταξιδεύουμε, πώς θα πάμε τις διακοπές μας, τι ισχύει για τα παιδιά, όλα αυτά. Ναι, μεν ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά μετά γεννιόνται απορίες. Ξέρεις, κάθε ώρα που περνάει, συνέχεια γεννιόνται απορίες. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα, το έχουμε αναπτύξει στο Σύρος Press, πώς θα ταξιδεύουμε στα νησιά από τη Δευτέρα και τι ισχύει για τα παιδιά. Βάσει των όσων ανακοίνωσε λοιπόν την Πέμπτη η κυβέρνηση για του Υφυπουργού κ. Νίκου Χαρδαλιά, από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, μετακινήσεις προς τα νησιά θα πραγματοποιούνται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και αρνητικό αποτέλεσμα αποκλειστικά μοριακού ή rapid test για τους μη εμβολιαστέντες. Έτσι. Ο μοριακός έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί τις τελευταίες 72 ώρες, δηλαδή τις τελευταίες 3 ημέρες, και το rapid test τις τελευταίες 48 ώρες πριν κάνει κάποιος ένα ταξίδι. Για τους ανήλικους κάτω των 12 ετών γίνεται δεκτό οποιοδήποτε τεστ συμπεριλαμβανομένου και του self-test. Ενώ τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα μετακινούνται ελεύθερα. Κατά την επιστροφή τώρα, ας πούμε ότι εμείς οι δυο πάμε, ξέρω εγώ, στην Χίο. Στην ωραία και μυροβόλο Χίο. Πρώτα πρέπει να κάνουμε αυτά που σου είπα πριν. Όταν θα είναι να γυρίσουμε, πρέπει να έχουμε self-test. Έτσι, όσοι είναι άνω των 12 ετών, θα πρέπει να κάνουν ένα απλό self-test στην επιστροφή. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως ας πούμε νησιά Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε αυτά, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, είναι μακρινά νησιά. Υπάρχουν και κάποιες άλλες διατυπώσεις, τις οποίες καλό είναι να μπείτε στο Σύρος Press, να διαβάσετε όσον αφορά μεταξύ των νησιών, υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες ιδιαιτερότητες, μεταξύ Πορθμίων, μεταξύ νησιών και χερσαίας Ελλάδας. Έτσι, για λόγους εργασίας, κάποιοι που μετακινούνται συχνά, ισχύουν άλλα πράγματα για αυτούς. Λοιπόν, Σύρος Press, GR, και στον τίτλο «Μετακινήσεις, πώς θα ταξιδεύουμε στα νησιά από τη Δευτέρα, τι ισχύει για τα παιδιά», θα τα βρείτε όλα. Πάμε τώρα στο αποκλειστικό. Χθες ανακοινώσαμε ότι υπήρχε εκεί στην πλατεία του αγνώστου ναύτη μια κατασκήνωση, μια ιδιωτική κατασκήνωση. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η περιοχή φιλοξενεί και άλλου είδους πράγματα, ειδικά όταν αρχίζει και σουρουπώνει. Υπήρξε λοιπόν σύλληψη 60χρονου για σεξουαλική παρενόχληση σε κορίτσι. Στην περιοχή Νησάκη λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς και επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτός ο άνδρας πήγε κοντά στο κορίτσι και σε αρκετή κοντινή απόσταση και με προτάσεις και απρεπή λόγια προσπαθούσε να την προσεγγίσει. Λίγο προσοχή, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός ο άνθρωπος είναι μεν διαμένει στη Σύρο, βέβαια φέρει την καταγωγή του από αλλού. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι περνάνε πολλοί άνθρωποι από τα νησιά. Μένουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι στα νησιά. Δεν τους ξέρουμε. Καλό είναι λίγο έτσι σε τέτοιες περιοχές, ειδικά τις βραδινές ώρες, λίγη προσοχή από τους εφήβους και τα παιδιά, που τέλος πάντων κάνουν τη βόλτα τους, κάνουν τα παιχνίδια τους εκεί πέρα κτλ.
Το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Σύρος Πρες έχει επιβεβαιωθεί και από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, να το ξέρουν όλοι, έτσι, Μάλιστα. επίσημα. Δεν είναι δηλαδή φημολογία, έτσι, είναι αποκλειστική, βασίζεται πάνω σε επιβεβαιωμένη τεκμηριωμένες πληροφορία. Αποδείξεις, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και δεν είναι και μοναδική από ό,τι έχουμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό τέτοιου είδου περίπτωση. Ναι, αυτό γιατί... ισχύει. Αυτό ισχύει. Έχετε ξανααναφερθεί ως site σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ το ρίχνω στην... γιατί δεν μπορούν όλα αυτά τα κρούσματα να αυξάνονται. Κάπου ο κόσμος αρχίζει και ξεσπάει. Κάπου χάνει τον έλεγχο. Κάπου τον αρχίζει και επηρεάζεται στην ψυχική του κατάσταση. Η ψυχολογία του και η... και το μυαλό του αρχίζουν και αρρωσταίνουν ολονών μας έτσι με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, οπότε προσοχή σε όλους μας. Πάμε λοιπόν και απέναντι στη Μύκονο, όπου τι έγινε εκεί πέρα. Το νησί μπαίνει πάλι στο πορτοκαλί, είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που έχει μια αύξηση των κρουσμάτων και αναγκαστικά από το κίτρινο μπαίνει σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση. Μπορείτε να διαβάσετε για τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή. Εντύπωση προκαλεί, γιατί αν θες κάποιοι το περιμένανε για την εικόνα, εντύπωση προκαλεί και το έχουμε ανακοινώσει εδώ πέρα, ότι και οι λειψοί στα Δωδεκάνησα μεταφέρονται σε επίπεδο και ανεβαίνουν στο κίτρινο. Ποιοι οι λειψοί των 200 κατοίκων, πώς είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, και το άλλο το θέμα που απασχόλησε την Μύκονο το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν οι διαρρήκτες στο VIP. Ανακαλύφθηκαν ποιοι είναι, τι είχαν πάρει από τις βίλες, πού τα πουλούσαν στο εξωτερικό, ολόκληρη πλεκτάνη, ολόκληρο σύστημα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε παρόμοιες περιπτώσεις, έτσι, δεν είναι η πρώτη στη φορά, Μύκονο τέτοιων συλλήψεων. Ναι, μαζί με τους Άραβες, να πούμε, τους κλειδάτους και τα πολλά λεφτά και τα πετροδόλαρα, δυστυχώς έρχονται και αυτοί που κλέβουν τέτοιους πράγματα και τέτοιους σωστά, ανθρώπους. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, το ένα φέρνει το άλλο. Ακριβώς. Πάμε και στο πρόγραμμα δράσεων για τα αδέσποτα ζώα, όπως βλέπω εδώ, από το Δήμο Νάξου. Ένα σημαντικό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δήμος Νάξου, όπως και όλοι οι Δήμοι, ναι, μπαίνουν σε μια, έτσι, καλή διαδικασία του να φροντίσουν για τα αδέσποτα και εισάγουν προγράμματα στη λειτουργία τους καινοτόμα και βεβαίως διαβάστε τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος εκεί. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καλό είναι όλοι οι Δήμοι να υιοθετήσουν τέτοιους δράσεις για να μην βλέπουμε ειδικά τώρα και το καλοκαίρι αδέσποτα ζωάκια έξω να δεινοπαθούν με τη ζέστη, να μην βρίσκουν λίγη τροφή, λίγο νερό, να μην είναι εμβολιασμένα όλα αυτά. Καλό είναι οι Δήμοι που ευαισθητοποιούνται, γιατί κάποτε όταν ήμασταν εμείς μικροί Ευάγγελοι, αυτές οι δράσεις ήταν κάτι, φαντάζανε, αν όχι πολυτέλειες, φαντάζανε παραμύθια, ότι σιγά μην ασχοληθούμε με αυτά. Έτσι, έχει αλλάξει το σκηνικό και ευτυχώς που οι Δήμοι είναι πρωτοπόροι σε αυτά. Οι Δήμοι είναι πρωτοπόροι και νομίζω και ο δικός μας Δήμος πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα, έτσι. Στα φυσικά, εννοείται ότι πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα στη σειρά. Πάρα πολλά αδέσποτα. Και δυστυχώς υπάρχουν, εκτός και από πολλούς φιλόζωους, υπάρχουν και πολλοί φίλοι της... πώς να το πω τώρα... αυτό που ρίχνουμε για να θανατωθούν τα σκυλάκια και τα γατάκια, μου ξεφεύγει η λεγόμενη, να το πούμε έτσι, λίγο φόλα. Η φόλα αυτή μου ξεφεύγει, γιατί δεν την έχω εγώ στο λεξιλόγιο μου, προς Θεού. Και εγώ έτσι την γνωρίζω. Να νοηθώ, δηλαδή. Ναι. Η θανάτωση των ζώων με τέτοιο έχω τρόπο. Έχω χάσει και εγώ σκυλάκι. Ακριβώς. Και μέσα, πρόσεξε, είμαστε τόσο καλοί, υπάρχουν τόσο καλοί άνθρωποι, όπου και μέσα από το σπίτι σου μπορείς να χάσεις δικό σου, όχι αδέσποτο, δικό σου ζωάκι. Σωστά. Λοιπόν,
Αυτά. Λοιπόν, Ανάργυρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το πρωί της Δευτέρας είμαστε εδώ για να μας δώσεις φρέσκες ειδήσεις μέσα από το Siros Press.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, και να πω και κάτι άλλο. Την Κυριακή, 4 Ιουλίου, το Siros Press.gr κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον ένα χρόνο, στα πρώτα μας γενέθλια, έχουμε δείξει σε όλες τις κυκλάδες τι μπορούμε να κάνουμε, πόσο καλά μπορούμε να δουλέψουμε το αποκλειστικό, γιατί το αποκλειστικό είναι σημαντικό κεφάλαιο στη δημοσιογραφία. Έχουμε εδώ καλούς δημοσιογράφους, η ομάδα μας είναι δυνατή. Τον επόμενο χρόνο ευελπιστώ ότι θα έχουμε ανέβει τουλάχιστον 3-5 ακόμα παραπάνω για το καλό της δημοσιογραφίας όλων των νησιών, όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και των Δωδεκανήσων. Έτσι ακριβώς. Ανάργυρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.